Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός αύξησε το και πήγε στο σύν 13 τη διαφορά από τη δεύτερη θέση, εκμεταλλευόμενος, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τον Ιωνικό. Έχασε και έκανε αύξησε τη διαφορά και από το δεύτερο και από τον τρίτο. Σωστά. Και δεν ξέρω βέβαια, γιατί πάμε τώρα στο παιχνίδι της Τούμπας, αν είναι πάντα ξέρεις δίκιο να λέμε ότι στραβοπάτησε ο ΠΑΟΚ και όχι ότι ήταν ένας πολύ καλός Ιωνικός. Ήταν ένας καλός Ιωνικός. Πολύ καλός Ιωνικός αυτό το παιχνίδι. Το έκανε, δεν ξέρω αν το είδες. Το έκανα και θέλω να πιστεύω ότι είδα και κατάλαβα κάποια πράγματα. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά βλέποντας τον Ιωνικό να είναι τόσο επικίνδυνος και θρασής. Ναι. Ναι, πήρε τον πόντο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τον ΠΑΟΚ έλειπαν, να το πούμε έτσι, έλειπαν οι πολύ μεγάλες φάσεις, ενώ είχε ένα ποσοστό κατοχής μπάλας συνήθως πήγαινε πάνω από το 60%. Έλειπαν οι πολύ μεγάλες φάσεις, τις οποίες μεγάλες φάσεις τις είχε ο Ιωνικός. Ο Ιωνικός. Καθαρές ευκαιρίες. Σωστά. Είτε γιατί έκανε λάθη, ας πούμε, έκανε λάθος γύρισμα ο Σάστρε σε μία από αυτές, φεύγει ο Μάτζης μπροστά. Αλλά αυτό που λες είχε, το είχε ο Ιωνικός. Δηλαδή έδειξε και από τις επιλογές του Σπανός ότι ήρθε εδώ για να παίξει. Ο Ιωνικός με εντυπωσιάζει και δεν είναι το πρώτο μάτς. Σε πολλά συνεχόμενα μάτς. Ο Ιωνικός. Έχει χαρακτήρα, έχει ομάδα, έχει αρχή και τέλος έχει ομάδα. Κανονικά. Ναι, ξέρει τι θέλει. Και παίζει εκτός έδρας, μη σου πω και καλύτερα από την έδρα του. Ο Ιωνικός, ο οποίος σε αυτό το παιχνίδι 6 μάτς πλέον με μία ήττα. Αυτή από τον Ολυμπιακό. Έτσι τελειώνει το πρωτάθλημα, δηλαδή έτσι πηγαίνει στο φινάλε. Και αν τον είχαν τον Ιωνικό, κακά τα ψέματα. Κάποιοι βλέπανε τις ισορροπίες δυνάμεων το καλοκαίρι, τις αγωνιστικές λέω δυνάμεις, και λέγανε ο Ιωνικός μπορεί και να έχει πρόβλημα. Ένας προπονητής ο Σπανός, ο οποίος ο άνθρωπος τώρα κάνει ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία. Έχει φάει μπράβο του, γιατί αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο από τον Ιωνικό είναι πολύ καλό. Ναι, έχει ξεκάθαρη. Ναι, κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο. Εντός εκτός. Αυτό έχει σημασία. Να δούμε τα στατιστικά από αυτό το παιχνίδι για να δούμε και τη διαφορά στο ποσοστό κατοχής μπάλας. Αλλά αυτό επί της ουσίας. Κοιτάξτε τώρα, 67% για τον ΠΑΟΚ, 33%. Ναι, εδώ για τα expected goals. Λες τις μεγαλύτερες ευκαιρίες είχε ο Ιωνικός. Ναι. Αλλά όταν έχεις πολλές ευκαιρίες και μικρές να είναι, ναι, μαζεύεται ένα expected goals 2,61. Σου ανεβάζει το. Βέβαια. Το ποσοστό. Ενώ μπορεί να κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί ο Ιωνικός μπορεί να έχει τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ακριβώς. Το αλλά από κάτω. Νούμερο... Όταν ο άλλος έχει 70% κατοχή, 67%. Το από κάτω. Με 17 νούμερο... τελικές. Ναι. Οι τέσσερις στην εστία δίπλα. Ο Ιωνικός έχει 7 τελικές, οι τέσσερις προς την εστία είναι επί της ουσίας οι επεμβάσεις του Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης έχει κάνει 3 επεμβάσεις. Ναι, έχει κάνει μία σε τετατέτ με τον Μάτζη, μία στο σου του Καμπράλ, μία πάλι σε τετατέτ με τον. Με τον σκόρερ του Ιωνικού, τον Βραζιλιάνο, κόλλησα τώρα. Δεν πειράζει, ας το πούμε στο αυτό τον. Α, τώρα είναι δυνατόν, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, τον Ντουράμ. Χωρίς να μου το πει κανείς το αυτή τη μειοσύμπη, λέω ότι ήταν αλήθεια. Ναι. Τουράμ πρόλαβε τώρα, συμμετείχε και το κοινό, το καλό μας κοινό. Λοιπόν, ο Τουράμ έχει 3 επεμβάσεις ο Πασχαλάκης στον γκολ. Δηλαδή και είναι δυνατές στιγμές για τον Ιωνικό, αλλά και κοίτα όμως τα νούμερα του ΠΑΟΚ, 89% κρυβεία πάσας, 87 προωθημένες πάσες. Ναι. Και 59-78 πάσες στον αντίπαλο, ένα τρίτο με 76%. Απλώς να προσθέσουμε. Θα μπορούσε να χάσει το παιχνίδι. Αλλά τα νούμερα λένε ότι έπρεπε να το πάρει. Απλώς να συγχαρητήρια στον Ιωνικό, έτσι. Ναι, και απλώς να προσθέσουμε, ενώ βλέπουμε και φάσεις από το παιχνίδι, εδώ είναι η φάση που κερδίζει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ, ο Μιχάη, στη μονομαχία με το Μίγα, μετά θα ευστοχίσει ο ΣΒΑΠ. Ο ΠΑΟΚ για μία ακόμη εβδομάδα πηγαίνει με σερή παιχνίδια, δηλαδή και αυτή την εβδομάδα θα έχει 3 μάτς, γιατί είναι και το παιχνίδι με την ΑΕΚ και την προηγούμενη είχε το παιχνίδι με τη Μίντιλαντ και νωρίτερα είχε και το κύπελο με την ΑΕΚ και νωρίτερα είχε το παιχνίδι με τη Μίντιλαντ. Σωστά, βγάζει μια κούραση. Ναι. Γενικά ο ΠΑΟΚ μετά από Ευρώπη νομίζω ότι. Ναι, κάπου, αυτό είπε και ο Λουτσέσκου. Κάπου παραπατάει στο επόμενο μάτς μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τα μισό λέει αυτά τα παιχνίδια. Τα μισό αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν. Και εδώ είναι μια πολύ δυνατή στιγμή. Φάζει τον κόλο του Ράμι, σοφαρίζει και φεύγει κατευθείαν στον πάγκο με ένα ξεκάθαρο λόγο, να σηκώσει τη σημαία της Ουκρανίας για να τη δώσει στον Τζιγκρίσκι. Τζιγκρίσκι, ο οποίος είχε μπει με τη σημαία της Ουκρανίας στους ώμους, κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, περιβραχιών αρχηγού για τον Ουκρανό κεντρικό αμυντικό του Ιωνικού και αυτό που έγινε στους πανηγυρισμούς.